ξέρεις τι είδα, ότι αν εγώ δεν έλεγα. Όχι, αν έλεγα μάλλον ότι παιδιά, εγώ θα παίξω, κανένας δεν θα μου έλεγε μην παίξεις. Δεν είχε κανένας διαφωνία να μην παίξω. Απλά έκανα το λάθος εγώ στην αρχή, επειδή έβλεπα ότι θα υπήρχε. Δεν υπήρξε ένταση. Παιδί μου, δεν μιλήσαμε καθόλου. Με το πετάμε τον τροχό, κανένας δεν μίλησε. Χθες που είδαμε το παρκούρι, είπαμε όλοι: εντάξει, θα παίξει Βασάλος, Μάριος, Αναγνωστόπουλος, Ντάνος και Χανιώτης. Και τελείωσε. Ήρεμα και ωραία. Σήμερα που είδαμε το τροχό, που είναι και δύναμη και ταχύτητα. Φίλε, δεν ήταν κανένας... δύναμη. Δεν ήταν... Πιο πολύ είχε λίγο συντονισμό. Δεν ήθελε δύναμη, ήθελε λίγο στροφές. Αυτό. Μπράβο. Τίποτα άλλο. Ναι, συντονισμό. Και είδα ότι δεν μίλησε κανένας. Λέω εντάξει, άμα είναι. Επειδή. Βέβαια, είχε την προϊστορία από αυτό το παιχνίδι. Όχι, το καλό της ομάδας ήταν να παίξει. Σωστά. Οφείλες τη στιγμή που η ομάδα σου σε έχει ανάγκη και είναι. Θα προσφέρει σε αυτήν. Δεν σημαίνει να κερδίσει. Εσύ οφείλες για το καλό της ομάδας σου να ξεράσεις το «Α, θα πάρω εγωιστής» και να πεις ότι «Ναι ρε, θα παίξω». Αφού άξιζες να παίξεις, ρε φίλε. Εντάξει, αυτό σου λέω έχω λάθος εγώ, ρε. Ήταν λάθος η κόλμη. Ναι, και έδωσε δικαίωμα στον καθένα να μπορεί να βγάλει λόγο μετά. Ναι. Και να μπορεί να πιστεύει ότι μπορεί να κερδίσει. Θεωρώ πως ίσως τελικά να ήταν καλύτερα να παίρνε ο Κωνσταντίνος στη θέση του Γιάννη. Μιας ο Κωνσταντίνος είχε και μια νίκη όταν σούταρε τα τετραγωνάκια αυτά. Αλλά όπως είπα, εκ του αποτελέσματος το λέω αυτό. Αν και στην αρχή συμφώνησα και εγώ με τον Μάριο ότι δεν έπρεπε να παίξει ο Γιάννης και έπρεπε να παίξει ο Κωνσταντίνος.